εκδήλωση με ένα αρχητικό απόσπασμα που ακούσαμε τους μουσικούς, το Φώτη το Βασιλάρα και το Τάκη το Βασιλάρα, σε κάποιες στιγμές γλεντιών. Ήχοι που είναι γνωστοί εδώ στην, σε εμάς που είμαστε σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Το Παχτούρι έχει μεγάλη ιστορία και στη μουσική και στο χορό. Πέρα από κάποιους άλλους, είδαμε μέσα στο βίντεο το Φώτη το Βασιλάρα, τον Τάκη το Βασιλάρα, τον Χρήστο το Λάκα, τον Κώστα τον Παπαχρήστο, τον Κωστάκη τον Παπακώστα, τον Κωστάκη τον Τσιρογιάννη, φυσιογνωμίες που για μας μεγαλώσαμε με αυτούς και μας κρατούσαν συντροφιά. Το Παχτούρι, αυτή η αστήρευτη πηγή των επιστημών και των γραμμάτων, ανέδειξαν τρόπους που και στα γράμματα και στην επιστήμη και στην τέχνη γενικώς. Οι Παχτουριώτες, όσο μακριά και αν έφτασαν, όσο ψηλά και αν πήγαν, πάντα δεν ξέχασαν ποτέ τη γενέτειρά τους στην πατρίδα τους. Εξήμισαν το Παχτούρι, αλλά και εμπνεύστηκαν από το Παχτούρι και έγραψαν πολλά δημιουργήματα. Ελπίζουμε στο μέλλον όλοι μαζί να μπορέσουμε σε αυτούς να τους αναδείξουμε το έργο τους, το πνευματικό και το πολιτισμικό τους έργο. Σήμερα η Παχτουριώτικη νεολαία θα μας πει κάποια αποσπάσματα από δημιουργήματα αυτών των δημιουργών. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή μας την εκδήλωση με ένα απόσπασμα από το βιβλίο του αείμνηστου δασκάλου μας Αποστόλη Οικονόμου, το οποίο με τίτλο «Μνήμες της ορεινής μου πατρίδας» αποτελεί ένα μεγάλο θησαυρό για μας. Το κείμενο αυτό το έγραψε ο δάσκαλός μας τον Απρίλιο του 1984 και θα διαβάσουμε ένα κομμάτι που φέρει τίτλο «Το Παχτούρι, γεωγραφική θέση και όνομα του χωριού». Θα μας το διαβάσει η χωριανή μας Λιάννα Βασιλάρα, μέλος του 17 μελούς και γραφίστρια στο επάγγελμα. Παρακαλώ τη Λιάννα να έρθει να μας διαβάσει το κείμενο. Το Παχτούρι, γεωγραφική θέση και όνομα του χωριού. Το Παχτούρι είναι ένα από τα πιο απομακρυσμένα ορεινά χωριά του νομού Τρικάζου. Ευρίσκεται στο δυτικότατο άκρο του νομού και συνορεύει με τα γειτονικά χωριά Αετό, Αρματολικό, Γαρδίκη, Μουτσιάρα, Νεράιδα και Λαφίνα. Συνορεύει επίσης και με το χωριό Μελισσουργή του νομού Άρτας παρά το όρος Παταφύλλη. Απέχει δε σε ίση απόσταση από Τρίκαλα, Ιωάννινα και Άρτα. Χτισμένο μέσα σε πετρώδες κατά βύθισμα, περικλείεται ολόγυρα από τα πανύψηλα όρη Τσιγκόρη, Παχτουρνάτσα, Τσιαδάκι, Σουφλί, Τσιούμα. Καταφύλλει λάγο και ζυγό και έχει υψόμετρο 950 περίπου μέτρων. Μεσημβρινά και βόρεια του χωριού ρέουν οι ορμητικοί χήμαροι Φρουξελίτης, Παλιοχωρίτης και Κόκκινος. Από τη θέση του χωριού και την εδαφολογική του διαμόρφωση, προσφιέστερη θα ήταν η ονομασία αυτού σε κλεισούρα. Μάλιστα δε έγινε κάποια κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή κατά τα έτη 1927-1931 περίπου. Επειδή όμως το όνομα Κλεισούρα είναι κακόηχο, αντέδρασαν τότε άλλοι συγχωριανοί μας και διατηρήθηκε το όνομα Παχτούρι. Πώς όμως δημιουργήθηκε το όνομα Παχτούρι, από πού προήλθε, δεν γνωρίζομαι. Να είναι τάχα αυθαίρετη και τυχαία επινόηση. Και αυτό θα πρέπει να αποκλειστεί, διότι η ονομασία ενός χωριού, ενός τόπου, στηρίζεται κάπου, σε ένα ιστορικό γεγονός, σε ένα ιστορικό πρόσωπο, στην εδαφολογική του διαμόρφωση, στην παραγωγή του κλπ. Πρέπει συνεπώς και το όνομα Παχτούρι να στηρίζεται κάπου. Περί αυτού υπάρχουν διάφορες εκδοχές, τις οποίες υποστήριξαν και γέροντες σεβάσμοι και λόγοι του χωριού μας σε περασμένα χρόνια. Στο λεξιλόγιο των Ορεινών αναφέρεται συνήθως το ρήμα μπάζω, που σημαίνει εισάγω, συσσωρεύω. Αναφέρεται επίσης και το ρήμα μπαχτίζω ή μπουχτίζω, που σημαίνει πλουτίζω, χορταίνω, και παράλογος αυτού η λέξη μπαχτσίση, που σημαίνει κέρδος, δώρο. Είναι δε πιθανόν και το όνομα Παχτούρι να είναι παράγωγο των παραπάνω ρημάτων και με την πάροδο του χρόνου να έλαβε τη σημερινή εξελικτική του μορφή Μπαχτούριον. Μπαχτούριον και Παχτούρι. Παλιότερα δε το όνομα του χωριού προφερόταν από τους γέροντες όχι Παχτούρι αλλά Μπαχτούρι. Κατά δεύτερη παλιά βέβαια εκδοχή το όνομα του χωριού παράγεται από τις λέξεις Παχή και Ούρι που σημαίνει τύχη, πλούτος, η οποία αναφέρεται συνηθέστατα στο γλωσσικό ιδίωμα των Ορεινών και Παχτούρι ίσως να σημαίνει χωριό τυχερό, πλούσιο, με μορφιές και χάρες, με κοινωνική προβολή και αξία. Κατά τρίτη δε εκδοχή και γνώμη του Μακαρίτη Παπακόγκου, το όνομα Παχτούρι παράγεται από τη λέξη Παχτολός, που σημαίνει πλούσιος με μεταφορική έννοια. Κατά άλλη δε και τελευταία εκδοχή, η οποία είναι και γνώμη Τουρκομαθών, με τους οποίους έχω συνομιλήσει, το όνομα Παχτούρι είναι σύνθετη τουρκική λέξη και παράγεται από τις λέξεις Παχ, που σημαίνει κοιτάζω, και τουρ, που σημαίνει γυρίζω. Πώς όμως δόθηκε το τουρκικό αυτό όνομα?
Ίσως γιατί το χωριό είχε πάντοτε πολλές ομορφιές και ενδιαφέροντα τα οποία συνήρπαζαν τον περαστικό ξένο και τον ανάγκαζαν όταν αναχωρούσε να αισθάνεται την ανάγκη να γυρίζει, να κοιτάξει και να ξανακοιτάξει και να θαυμάζει το όμορφο χωριό ή τον κυκλικό ορίζοντα. Με την τελευταία δε εκδοχή ότι το όνομα του χωριού Παχτούρη είναι λέξη τουρκική, τάσεται και η γνώμη του υποφαινομένου. Ποιο όμως απ' όλα είναι το σωστό, δεν γνωρίζουμε. Το λόγο επ' αυτού και βαρύνουσα γνώμη έχουν οι ειδικοί και ασχολούμενοι με τέτοιου είδους θέματα. Επειδή το όνομα του χωριού είναι κακόηχο και ίσως και τουρκικό, προ-20ετίας περίπου η Επιτροπή των Πονεμηνίων του Νομού Τρικάλων πρότεινε την μετονομασία αυτού σε Λαμπρινό. Οι κάτοικοι όμως και οι αρχές του χωριού αντέδρασαν προς την ενέργεια αυτή και διατηρήθηκε το παλιό όνομα αυτού Παχτούρη διαλόγους ιστορικούς, εθνικούς και κοινωνικούς. Διότι πράγματι το Παχτούρη είναι ωραίο και προοδευμένο χωριό. Έχει πλούσια παράδοση και προβάλλεται μεταξύ των ορεινών χωριών του νομού Τρικάλων. Η παχτουριώτικη οικογένεια των Παπακοκαίων είναι γνωστή για την προσφορά του στα γράμματα και όχι μόνο. Ιδιαίτερα γνωστά είναι τα έργα του Νίκου του Παπακόκου, ο οποίος δυστυχώς σε δύσκολους καιρούς έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, σε νεαρή ηλικία. Από το βιβλίο του Παπακόκου «Ματωμένος ήλιος» που εκδόθηκε το έτος 1982, επιλέξαμε το ποίημά του «Χωριουδάκι», το οποίο και αυτό θα μας το απαγγείλει η Λιάννα. Με πνίγει ο πόδος και ο καημός, μικρό μου χωριουδάκι. Με πνίγει ο πόδος και ο καημός και είμαι πολύ μακριά. Πώς να ξεχάσω του βουνού το δροσερό νεράκι και τον πολύχρωμο ανθόν τη μαγική ευωδιά. Ο πόνος τρώει τα σπλάχνα μου και ο πόθος και η οδύνη. Και πια μακριά σου δεν μπορώ να ζήσω, δεν βαστώ. Κι είναι μεγάλος ο καημός που η καρδιά μου κλείνει. Κι αχ πότε θα σε ξαναειδώ, χωριό μου ζηλευτό. Είσαι γαλήνιος του βουνού, την ξωτική να γκάλει. Σε λούζει πάντα η άνοιξη, μουράνει σε βοδιές. Και τα πουλάκια ολόχαρα σου τραγουδάν τα κάλλη. Σε νανουρίζουν γλυκά μαρμονικές λαλιές. Ω πόσο σε λαχτάρισα, μικρό καιρό χωριό μου. Τάσματα μέσα μου ηχούν τη κάθε μια βρυσούλα. Και κάτι γέλια λόδρος ανάβουν τον καημό μου, που ξεχυνότανε παντού τα γέλια μιας ξανθούλας. Κι ο πόσο επιθύμησα κάποιο στενό δρομάκι, που με τραβούσε ακούραστα στις φεγγαροβραδιές, σε μιας γλυκιάς ομορφωνιάς στο ερημικό σπιτάκι, ο ερωτικά χαμόγελα και τρυφερές ματιές. Μέσα από αυτή την εκδήλωση, θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας ταξιδέψουμε στα μονοπάτια της δημοτικής μας παράδοσης, τις δικές μας τις ρίζες. Η μουσική και ο χορός είναι στοιχεία συνυφασμένα με την κουλτούρα του Παχτουριώτη. Η νέα Παχτουριώτικη γενιά που αποτελεί και τη συνέχεια αυτής της δημοτικής μας παράδοσης θα μας παρουσιάσει χορούς τώρα από τη Θεσσαλία και την Ήπειρο. Πιο συγκεκριμένα θα μας χορέψουν την Καραγούνα, Ζαγορίσιο, Δόντια Πυκνά, Κλειστό Αργυθέας, Τσάμικο και Ζαχαρούλα. Θα χορέψουν για μας ο Κώστας ο Βεντίστας, ο Γιώργος ο Γιωκατσέλης, ο Παναγιώτης ο Κατσαούνης, ο Άρης ο Λάκας, ο Παναγιώτης ο Ελβαθινόπουλος, ο Νίκος ο Χαλίδας, η Σοφία η Αναστασίου, η Ευτυχία η Ζιούτου, η Μαρία η Πόλη, η Άτζελα η Παλαιολόγου, η Βάσο η Τσιούνη και η Ξένια η Ξηρογιάννη. Thank you.
Έλα της μανούλα, της μανούλας, γιατί δεν μου το λες. Κι εγκλή, νίκο η κοκκίνη μας.